και ιδιότητα καθαρά για το κουτούμπλο. Νάντια Βαλαβάνη, πρώην αναπληρώτρια υπουργός οικονομικών. Κύριε Βαλαβάνη, ο λόγος που βρίσκεται στη σημερινή εκδήλωση είναι παρεπιπτόντος ή για την ουσία της διαδήλωσης σήμερα από τους συντηρησμούς συλλογικότητων και τις υπόλοιπες συλλογικότητες και τα κόμματα, όπως λέει και εννοείται. Για την ουσία οπωσδήποτε, αν και δεν ήρθα βέβαια στη Θεσσαλονίκη για τη διαδήλωση, συμμετέχω σε ένα συνέδριο διεπιστημονικό που γίνεται στην Πανεπιστημιούπολη για το προσφυγικό και την οικονομική κρίση, δηλαδή για το ξεσπίτωμα των λαών από τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτή η κινητοποίηση γίνεται για το ξεσπίτωμα των Ελλήνων. Πράγματα τα οποία δυστυχώς συνδέονται. Εδώ γίνεται λόγω των μνημονιακών πολιτικών και είναι καλό το ότι κινητοποιείται ο κόσμος, είναι καλό ότι έχει νέο κόσμο αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά πρέπει να πω ότι δεν έχει καμία σχέση με την ένταση του προβλήματος. Σας φοβίζει το γεγονός ότι οι δανειστές πιέζουν προς την υλοποίηση, την άμεση υλοποίηση των ρητορικών πληστηριασμών? Κοιτάξτε, αυτό που δεν έχει πάρει χαμπάρι ο περισσότερος κόσμος, και εμείς δηλαδή το μάθαμε πριν τρεις εβδομάδες που γράφτηκε, είναι ότι στη συνάντηση που έγινε πριν τρεις εβδομάδες στη Φραγκφούρτη του Προεδρίου του ΣΕΒ και του Προεδρίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, μάθαμε μέσα από αυτή τη συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Γιένς Βάιτμαν, το Γερμανό Κεντρικό Τραπεζίτη, ότι έχουν αναλάβει οι ελληνικές τράπεζες δέσμευση ήδη από τον Ιούνιο του 2017, στα 2,5 χρόνια μέχρι το τέλος του 2019, να έχουν έσοδα 22,2 δις αποκλειστικά από δύο πηγές, πληστηριασμού σπιτιών και πούλημα κόκκινων δανείων στα distress funds, δηλαδή στα κοράκια funds. Αυτό είναι θηριώδες ποσό, δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αντλήσει μέσα σε 2,5 χρόνια χωρίς να τσακίσει τη λαϊκή στέγη, οι βίλες και τα λοιπά δεν φτάνουν για 22 δις. Και βέβαια το πούλημα των ξένων δανείων στα distress funds θα φέρει ένα νέο κύμα πληστηριασμών από τα σπίτια που είναι εγγύσεις στα δάνεια που έχουν ήδη πουληθεί. Και γι' αυτό είναι πολύ καλό το ότι ήταν τόσος κόσμος εδώ, αλλά είναι πολύ πίσω σε σχέση με το πρόβλημα. Δηλαδή ο κόσμος ακόμα έχει ελπίδες, έχει προσδοκίες, δεν έχει συνειδητοποίηση ότι αν δεν υπερασπιστεί ο ίδιος τη ζωή του, γιατί σε μια χώρα σαν τη δικιά μας που το 80% είναι μικροϊδιοκτήτες, ουσιαστικά το σπίτι συνδέεται άμεσα με την ίδια σου την ύπαρξη, ούτε καν με μια αξιοπρεπή ύπαρξη, και ότι ο αγώνας ενάντια στους πληστηριασμούς είναι ο αγώνας για να μπορέσει να επιβιώσει ο καθένας. Και δεν αρκεί να ζητά αλληλεγγύη, αφορά όλους. Πρέπει και ο ίδιος να έρθει εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.